Εγκυμημένου του Θεού σου Κωνσταντίνου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό πάμπλη μέλημα εκουσιών και ακούσιων. Τον Μάνουσο Βολουδάκη που υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση τα βουλευτικά έδρανα και έφυγε πρόωρα χτυπημένος από τον καρκίνο, τίμησαν σήμερα η οικογένειά του, τίμησαν σήμερα πρόσωποι της πολιτικής ζωής και πολίτες που παραβρέθηκαν στο 40ήμερο μνημόσυνο που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου στα Χανιά. Η πατρίδα μας δεκαετίες έχει αδικηθεί και έχει αδικήσει τον εαυτό της. Νομίζω αυτή η κουβέντα του είναι και η περιουσία της προσφοράς του, αλλά και του ήθους του και της αξίας του και του μεγαλείου της ψυχής του. Για την παρουσία του Μανουλού Δάκη στην πολιτική ζωή της χώρας μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, που έδωσε το παρόν στο 40ήμερο μνημόσυνο του Χανιώτη Βουλευτή. Στην πολιτική ζωή της χώρας και που πιστεύω θα γραφεί η ιστορία η δική του για τη βοήθεια που έδωσε στον τόπο του να γίνει καλύτερος. Το όνομα του Μανούσου Βολουδάκη συνδέθηκε με σημαντικές παρεμβάσεις για τον Μοχανίων, για την ανάπτυξη του οποίου αγωνιζόταν μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο Μανούσου Βολουδάκης έχει καταγραφεί στη συνείδηση στο Χανιωτό για το δημοκρατικό του πνεύμα, για τους αγώνες του, για τον πολιτισμό του. Έχει αφήσει το στίγμα του στα Χανιά. Ήταν ένας καλός και άξιος πολιτικός, ο οποίος έχει βοηθήσει κατά το μέγιστο το νομό Χανίων. Ο Μάνουσος Βολουδάκης έφυγε ευνίδια στις 8 Φεβρουαρίου μετά από ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του. Άφησε πίσω του την μητέρα, την σύζυγο και τα 3 ανήλικα παιδιά του.